Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι. Άνοιξε ένας πολύ ωραίος χώρος στο κέντρο ακριβώς της Θεσσαλονίκης Μητροπόλης με Βενιζέλου. 12 λέγεται το μαγαζί. Το οποίο είναι εστιατόριο. Ναι. Το είδα χθες, είχε κάτι μπαλόνια, κάτι απ' έξω. Εγκαίνια. Ναι. Είχε εγκαίνια. Πάρα πολλοί κόσμος. Καταρχήν δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, κανονικά. Οπότε φαντάζεσαι ότι δουλεύουν 3 βάρδιες. Ξέρετε ότι στην εποχή την οποία ζούμε, το να δουλεύουν 3 βάρδιες σε ένα μαγαζί είναι... Σημαίνει ότι έχει πολύ προσωπικό. Ακριβώς, και δίνει δουλειά. Ότι υπάρχει δουλειά. Ακριβώς, δίνει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό το πράγμα συνάντησα τον επιχειρηματία, τον κύριο Κώστα Φθαρά, ο οποίος μας μίλησε πώς μέσα σε αυτή την εποχή, την κρίση, της κρίσης που ζούμε, αυτός τολμάει, εντάξει, και κάνει επενδύσεις. Πάμε. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Και θέλω να μου πείτε σήμερα εγκαίνια 12. Τι ακριβώς είναι τελικά το 12? Σήμερα εγκαίνια 12 με το πρώτο κατάστημα στην πόλη, γωνία Μητροπόλεως με Βενιζέλου, Μητροπόλεως 12. Είναι το πρώτο κατάστημα της νέας αλυσίδας που ξεκινάμε από εδώ. Είναι η μαμά, όπως λέμε, των καταστημάτων, η μαμά της Ελλάδος. Ευχόμαστε να πάει και πιο έξω, αν φυσικά πάει καλά. Όπως βλέπετε, ξεκίνησε καλά, δυναμικά, πάει καλά. Εκείνο που ήθελα να πω εδώ, κύριε Φθαρά, είναι ότι ζούμε σε μια περίοδο ύφεσης και τολμήσατε να επενδύσετε κάποιες χιλιάδες ευρώ σε μια περίοδο που πραγματικά όλοι δυσκολεύονται. Αυτό το τόλμημα πώς σας βγήκε, για να είμαι ειλικρινή? Έχετε δίκιο, είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι περίοδος κρίσης. Απλά το marketing των 12 έχει ως κύριο χαρακτηριστικό, όπως λέμε και έξω, αυστηρά φθηνά. Δηλαδή, οι τιμές μας είναι φοβερά φθηνές, προσιτές πολύ στον καταναλωτή. Δεν έχει παρά να έρθει ο καταναλωτής να μας γνωρίσει. Η ποιότητα πιστεύω ότι είναι στο έπακρο πάρα πολύ καλή. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Όσον αφορά, λέτε ότι έχει φθηνές τιμές. Όσον αφορά την ποιότητα, τι γίνεται? Η ποιότητα εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ καλή, αλφα όπως λέμε. Το ερώτημα τώρα που γεννάτε είναι το εξής. Πώς γίνεται με φθηνά προϊόντα να έχουμε φοβερή ποιότητα? Γίνεται γιατί το κέρδος της επιχείρησης και του marketing των 12 είναι ελάχιστο. Δεν κερδίζουμε όσα κερδίζαμε παλιά, οι εποχές αλλάξανε, κερδίζουμε κάτι ελάχιστο. Ευελπιστούμε από τη μεγάλη κατανάλωση και την προσέλευση του κόσμου να βγάλουμε τα κέρδη μας. Παράλληλα, βέβαια, δίνεται δουλειά σε κάποια άτομα που εργάζονται εδώ και σε κάποιες οικογένειες. Αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ θετικό, έτσι, όσον αφορά με το θέμα της Ελλάδας. Γενικά από διανύμα σήμερα. Φυσικά πιστεύω ότι όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να πράξουν τα ίδια. Πιστεύω ότι πρέπει να μας βοηθήσει και το κράτος και η πολιτεία πάνω σε αυτό. Δίνουμε δουλειά σε πολύ κόσμο και με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, όπως γνωρίζετε, με το Crystal Life να πω. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσω για καλοκαιρινό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα. Δηλαδή, 12 και Crystal Life θα συνεργάζονται ομαδικά, το ένα στο κέντρο της πόλης, το άλλο στην αρχή της Καλλικεδικής και στην Green, ναι, αυτό το ξεχάσαμε, το άλλο παιδί μας το ξεχάσαμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο τη νέα χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάντα να έχουμε νέες δημιουργίες και νέες επενδύσεις τουλάχιστον, γιατί πραγματικά το χρειάζεται και ο τόπος μου.
Έτσι ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε ανάλογα στις ημέρες μας και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και υγεία. Νομίζω ότι καλύτερα.